Λοιπόν, κοντά μας εδώ στον Kiss 89 η ηθοποιός Ελένη Λιάσκα από το καφέ της Χαράς στην Καλαμάτα, Ελένη, δηλαδή. Στην Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα. Ναι, ωραία. Να πούμε ότι την ανακαλύψαμε εμείς εδώ στον Kiss. Δεν το ξέρει πάρα πολύς κόσμος ότι βρίσκεται εδώ. Είναι η πιτσιρίκα αυτή που έπαιζε το ρόλο, την κόρη του Φούρναρη, έτσι δεν σωστά, είναι? Σωστά, σωστά. Ναι, για πες μας λίγο για αυτό το ρόλο στο καφέ της Χαράς. Τι να πω, έχουν περάσει 19 χρόνια από τότε. Ήταν ο πρώτος μου ρόλος στην τηλεόραση επαγγελματικά, γιατί είχα ξεκινήσει από 3 χρονών. Και ήταν μια επιτυχία που έκανε αυτή η σειρά, η οποία έχει αφήσει εποχή, γιατί παίζεται μέχρι και σήμερα. Την γνωρίζει όλος ο κόσμος, είχε γίνει χαμός τότε και ήταν πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Είναι φοβερό όμως, από ένα σύριαλ και μόνο, το οποίο διήρκησε 3 χρόνια, πόσο? Τρία χρόνια. Τρεις σεζόν, ναι. Να σε γνωρίζει όλος ο κόσμος, δηλαδή και τώρα εδώ που έχεις έρθει στην περιοχή μας. Έχεις και ένα πρόσωπο χαρακτηριστικό, δηλαδή, που δεν ξεχνιέται εύκολα. Ωραία, λοιπόν, πριν περάσουμε σε οτιδήποτε, γιατί σήμερα θα γνωρίσουμε την Ελένη Λιάσκα για πολλούς λόγους. Και εμένα και τον έρπη μου. Και τον έρπη σου για πολλούς λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι πλέον θα συνεργάζεται με τον Kiss 89, δηλαδή θα την έχουμε κοντά μας, στην παρέα μας από αύριο. Και δεύτερον, θέλουμε να μάθουμε τι μεσολάβησε από τότε που έγινες γνωστή στο Πανελλήνιο μέχρι σήμερα. Δηλαδή, καφέ της Χαράς, μεγάλη επιτυχία. Πόσες ώρες έχουμε? Έγραφα στο αυτό που ανέβασα, το story που ανέβασα για την παρουσίαση σου σήμερα εδώ στον Kiss 89, ότι από το καφέ της Χαράς στην Ονειροπαγίδα, από την Ονειροπαγίδα στη Νέα Υόρκη, από τη Νέα Υόρκη στη Μόσχα, στη Ρωσία και από τη Ρωσία στην Καλαμάτα. Και έπεται συνέχεια. Είσαι έτσι ένα ανεξάρτητο πνεύμα, δηλαδή. Νομίζω είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά μου γνωρίσματα. Ναι, είναι έτσι γεννήθηκα και έτσι θα φύγω και από αυτόν τον κόσμο, νομίζω. Ναι. Όπως σου αρέσει, ζεις τη... Και αυτό, αλλά νομίζω, δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι και η ζωή με πάει έτσι. Δηλαδή, αν κάνω μια αναδρομή, βλέπω ότι πάντα κάνει αυτό. Ή και αυτό, ή και αυτό. Δηλαδή, η ζωή μου είναι πάντα πολύ... Και μ' αρέσει αυτό όμως. Δεν θέλω να αλλάξει, γιατί και βαριέμαι εύκολα. Και αυτή είναι η ζωή. Ελπίζουμε να μην βαρεθείς εύκολα εδώ στην περιοχή μας, στη Μεσσηνία. Σίγουρα όχι σύντομα, πάντως. Πώς βρέθηκες? Δεν έχεις καταγωγή από εδώ, όχι, έτσι, ναι. Όχι. Πώς βρέθηκες στην περιοχή μας? Είναι μεγάλη ιστορία, αλλά το σίγουρο είναι ότι έχω πολλά σχέδια για εδώ. Ήσουν διακοπές στην Κυπαρισία, αν δεν κάνω λάθος. Στην Κυπαρισία. Συγγενείς. Ναι, σωστά, σωστά, σωστά. Και αγάπησες τον τόπο. Και αγάπησα αυτόν τον τόπο και μ' αρέσει και είπα να μείνω. Ωραία. Λοιπόν, τελειώνει αυτή η ιστορία με το καφέ της Χαράς. Μετά τι γίνεται? Τι γίνεται μετά? Κάτσε να θυμηθώ. Βασικά έχεις τελειώσει δραματική σχολή, να το πούμε. Ναι. Παράλληλα με το καφέ και ήμουνα και στο θέατρο τότε. Δούλευα ούτε ξέρω πόσες ώρες τη μέρα. Τι έκανα? Μετά, αμέσως μετά το καφέ, έφυγα, πήγα στη Νέα Υόρκη, όπου έκανα 3 μήνες σεμινάριο υποκριτικής. Και έμεινα για ένα χρόνο γιατί μου άρεσε πάρα πολύ η ζωή εκεί. Δεν ήθελα να επιστρέψω στην Ελλάδα. Σε ποιον δεν αρέσει? Έλατε. Όχι, μην το λες. Είναι πολλοί κόσμος που δεν θέλει. Ναι. Δεν τους αρέσει. Okay. Εμένα μου αρέσει. Νιώθω πολύ πιο οικία στη Νέα Υόρκη από ότι στην Ελλάδα. Δεν ξέρω γιατί. Με τη γλώσσα, με τη κουλτούρα, με πάρα πολλά πράγματα. Επέστρεψα λοιπόν ένα χρόνο αργότερα. Έκανα άλλη μια σειρά για τον Αντένα, το Steps. Και μετά ήρθε και η Ονειροπαγίδα που ήταν πάλι έτσι, μια πάρα πολύ καλή σειρά με επιτυχία και καλούς ηθοποιούς, φυσικά. Εννοείται παράλληλα όλα αυτά τα χρόνια έκανα και το θέατρο μου. Ήμουνα σε διάφορα θέατρα της Αθήνας. Τι άλλο μετά. Μετά έκανα άλλη μια σειρά για τον Αντένα, για το web του Αντένα. Μετά συνέχισα το θέατρο.
μέχρι και που έφυγα για Μόσχα το 16. Η Μόσχα πώς προέκυψε? Η Μόσχα. Γνώρισα τον πρώην άντρα μου, πρώην πλέον να το πούμε και αυτό, γιατί οι άνθρωποι νομίζουν ακόμα ότι γράφουν ότι είμαι παντρεμένη. Δεν φταίνει αυτή, είναι λογικό, δεν έχω πει ότι έχω χωρίσει. Ήταν όμως μια πάρα πολύ δυνατή καταρχάς εμπειρία. Τον γνώρισες εδώ? Στην Ελλάδα, ναι, είχε έρθει για διακοπές. Ήταν ένα τέτοιο. Αμφότεροι, ερωτεύτηκε ο ένας τον άλλον. Και τα παράτησα όλα και πήγα να ζήσω στη Μόσχα. Ναι. Και... εκεί έκανα και εκεί θέατρο. Ήταν πάρα πολύ έντονο όλο αυτό που έζησα. Ποικιλοτρόπως, δηλαδή, και από την πλευρά την προσωπική μου και την επαγγελματική, γιατί το να κάνεις θέατρο στη Μόσχα, ενώ δεν γνώριζα τότε τη γλώσσα, δεν ήξερα ότι καλημέρα να πω στα ρωσικά, έτσι. Μου άρεσε πάρα πολύ που κατάφερα και έκανα πράγματα. Δεν άκουσα πριν πόσο έμεινε στη Μόσχα. Συγγνώμη. Πόσο διάστημα έμεινε? 1,5 χρόνο. 1,5 χρόνο, ναι. Σου τήρηκες και ο γάμος προφανώς. Ακριβώς, σωστά. Σωστά. Και έφυγες και τον άφησες εκεί τον Ρώσο. Ναι, δε, μαζί μου δεν θα τον έπαιρνω, όχι, φτάνει. Μάλιστα. Στη Ρωσία τι έκανες, δηλαδή τι εμπειρίες αποκόμισες? Δούλεψα σε δύο θέατρα, ένα παιδικό και ένα ενηλίκων, στα αγγλικά, γιατί όπως είπα πριν ακόμα δεν μιλούσα τη γλώσσα. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά ήταν, καταρχάς και μόνο ότι ένιωθα ότι κάνω αυτό που αγαπάω σε μια χώρα τόσο δύσκολη όπως είναι η Ρωσία, που δεν είναι καν αγγλόφωνη χώρα, ήταν κάτι τεράστιο για μένα. Ναι. Και είμαι πολύ ευγνώμων γι' αυτό. Δυνατή εμπειρία. Πάρα πολύ. Στη Νέα Υόρκη έκανες και τα δύο, που δεν έκανα λάθος. Συγγνώμη, και τα δύο. Στη Νέα Υόρκη έχεις, ναι, κάνει και ραδιόφωνο. Δηλαδή. Έκανα ραδιόφωνο. Ναι. Δεν άκουσα. Ναι. Ραδιόφωνο έκανα, ναι, mm-hmm, τότε, πριν πάρα πολλά χρόνια. Εκεί υπάρχει ένα ελληνικό ραδιόφωνο. Σωστά, της Ομογένειας, ναι. 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 Ωραία. Αγνώρισες και Έλληνες. Βέβαια. Αναμφισβήτητα. Δεν γίνεται να με γνωρίσεις Έλληνες. Mm. Δηλαδή, μία βόλτα στην Αστόρια να κάνεις, νομίζεις ότι είσαι εδώ στην Ελλάδα. Δεν έχει καμία διαφορά. Mm. Ωραία. Okay, δεν σε ενδιαφέρει η τηλεόραση, ας πούμε, τώρα, ή το θέατρο? Δεν νομίζω ότι θα πάψω ποτέ να έχω την ανάγκη να παίξω, αλλά διανύω μια περίοδο που, επειδή τα τελευταία χρόνια διδάσκω πια υποκριτική, κάνω μαθήματα και προετοιμάζω ανθρώπους που θέλουν είτε να μπουν σε δραματικές σχολές, να δώσουν δηλαδή τις εισαγωγικές εξετάσεις, είτε ανθρώπους που απλά το κάνουν γιατί έχουν μεράκι, το έχουν σαν καημό, ας πούμε. Με γεμίζει πάρα πολύ αυτό και το υποψιαζόμουν ότι μπορεί να μου άρεσε, αλλά το κατάλαβα στην πράξη ότι είναι κάτι που μου αρέσει πραγματικά πάρα πολύ. Περνάω πολύ ωραία και εγώ και οι μαθητές μου. Όταν διδάσκεις. Ναι. Και κάνω και θεατρικό παιχνίδι σε παιδάκια. Οπότε είμαι σε αυτή τη φάση τώρα. Δεδομένου ότι η ζωή μου, όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ απρόβλεπτη, mm-hmm, μπορεί σε ένα χρόνο από τώρα, δεν ξέρω, να κάνω τηλεόραση πάλι, θέατρο, οτιδήποτε. Ναι, εξάλλου έχεις την εμπειρία. Νομίζω, μετά από τόσα χρόνια. Ναι, εύκολα θα σε επέλεγε ένας παραγωγός για ένα τηλεοπτικό σύριαλ ή μια θεατρική παράσταση. Mm-hmm. Σκοπεύεις να δραστηριοποιηθείς στα μαθήματα υποκριτικής και στην περιοχή μας? Ναι, βεβαίως. Ναι, να μας μιλήσεις λίγο γι' αυτό. Εκτός από τα ιδιαίτερα μαθήματα που κάνω, τώρα υπάρχει ένα έτσι γενικό πλάνο στο μυαλό μου. Θέλω να ανοίξω ένα χώρο όπου μέσα εκεί να κάνω και τα μαθήματα της υποκριτικής και να κάνω και το θεατρικό παιχνίδι. Δηλαδή, να το διαμορφώσω το χώρο έτσι ώστε να είναι κατάλληλος και για τις δύο περιπτώσεις. Είναι ακόμα σε πολύ αρχικό στάδιο αυτό το πλάνο, αλλά ευελπιστώ ότι σύντομα θα γίνει. Εκτός ότι πλέον είσαι συνεργάτης του ΚΙΣ, mm-hmm, πριν από λίγη ώρα δώσαμε τα χέρια, mm-hmm, σκοπεύεις να κάνεις και μαθήματα υποκριτικής νέους που ενδιαφέρονται εδώ στην περιοχή. Ακριβώς. Ακόμα μπορούμε να δώσουμε πληροφορίες που μπορεί να σε βρει κάποιος ή θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι να ολοκληρωθεί? Όχι, μπορούμε να δώσουμε πληροφορίες. Σε πρώτη φάση μπορούν να με βρουν στα social media, κυρίως στο Instagram που είναι ανοιχτή η σελίδα μου, οπότε μπορεί οποιοδήποτε να επικοινωνήσει μαζί μου. Και από εκεί και πέρα, όταν με το καλό ξεκινήσω και στο χώρο, εδώ είμαστε, θα
τα ξαναπούμε. Να ξέρεις ότι η Καλαμάτα έχει θεατρική παιδεία. Το ξέρω. Πολλά αεραστεχνικά σχήματα θεάτρων. Σε ένα από αυτά συμμετείχε και ο Μανώλης Σιφογεωργάκης ως ηθοποιός. Μου τα είπε όλα, όλα. Όλα μου τα είπε πριν. Ό,τι πρόλαβε. Και πολλοί ηθοποιοί καλαματιανοί οι οποίοι έχουν πάει καλά στην Αθήνα και σε θέατρα, όπως είναι ο Γιώργος ο Γιαννόπλος, ο Γιάννης ο Δρίτσας, έχουν μιλήσει. Ναι. Η Γιούλικα Σκαφιδά, εντάξει, τεράστια Ελληνίδα, από τις πολύ καλές ηθοποιούς. Δεν θέλω να ξεχάσω κάποιον και πολλοί άλλοι. Οπότε γνωρίζει η πόλη τι σημαίνει θέατρο. Ναι, το έχω καταλάβει. Δηλαδή, θα μπορούν να σε καταλάβουν, πιστεύω, καλύτερα από το να πήγαινε σε μια άλλη πόλη η οποία δεν έχει θεατρική. Και εγώ έτσι νομίζω. Και δεν είναι τυχαίο που τελικά βρίσκομαι εδώ. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, αγαπάς περισσότερο το θέατρο, έτσι δεν είναι? Όχι. Όχι. Και τα δύο τα αγαπάω εξίσου. Και την τηλεόραση και τον κινηματογράφο και το θέατρο. Παίρνω κάτι πολύ διαφορετικό από το καθένα κάθε φορά. Απλώς ίσως η διαφορά για μένα είναι ότι όταν βρίσκομαι πάνω στη σκηνή, τη θεατρική, είναι λίγο πιο έντονα τα συναισθήματα. Αρκετά πιο έντονα τα συναισθήματα. Ναι. Αυτό. Ενώ η τηλεόραση είναι πιο flat, ας πούμε. Λιγάκι, όσον αφορά τα συναισθήματα κυρίως. Όχι ότι την αγαπώ λιγότερο. Μ' αρέσει πάρα πολύ και η τηλεόραση. Υπάρχει πάντα ένα ζήτημα μεταξύ των ηθοποιών. Mm-hmm. Κάποτε έλεγαν όλοι ότι λατρεύουμε το θέατρο, δεν μας ενδιαφέρει η τηλεόραση. Τώρα έχει γυρίσει λίγο αυτό. Και λόγω της οικονομικής κρίσης που έχουμε στην Ελλάδα, μόνιμη οικονομική κρίση. Ναι, χρόνια τώρα. Χρόνια τώρα. Θεατρική ηθοποιοί, τεράστια ονόματα, συνεργάζονται πλέον με τηλεοπτικές παραγωγές. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να μιλήσω για άλλους ανθρώπους. Αυτό που μπορώ να πω είναι για μένα ότι ανέκαθεν μου άρεσε να κάνω και τα δύο. Δηλαδή και όταν ξεκινούσα τότε που ήμουν στη σχολή, ξεκίνησα με πρώτη μου δουλειά το Καφέ της Χαράς. Και από εκεί και για πάρα πολλά χρόνια έκανα παράλληλα πάντα θέατρο. Ναι, το ένα δεν νιώθω ότι αναιρεί το άλλο. Δίνει όμως μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα η τηλεόραση. Σαφέστατα, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Είχε πει ένα ηθοποιός ότι κάνω θέατρο πολλά χρόνια και η πρώτη του επαφή με ένα σύριαλ το οποίο είχε και μεγάλη τηλεθέαση, λέει, ξαφνικά μου μιλάγαν όλοι στον δρόμο, ενώ όσο ήμουν στο θέατρο δεν με ήξερε κανένα. Πήγαινα, λέει, διακοπές κάπου και δεν μου μιλούσε κανένα, σαν είμαι ένας όπως όλοι οι άλλοι. Okay, λοιπόν, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα στη συζήτηση, να ακούσουμε λίγο και τις διαφημίσεις που έρχονται σε λίγο και επιστρέφουμε πάλι εδώ. Εξάλλου θα την έχουμε σχεδόν καθημερινά εδώ την Ελένη Λιάσκα, εδώ σε αυτή την εκπομπή, και θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της συνέντευξης. Επιστρέψαμε εδώ στον Case μετά το διαφημιστικό break. Στην παρέα μας, καλεσμένη σήμερα στο στούντιο, ηθοποιός Ελένη Λιάσκα. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Ελένη, από όλα αυτά που έχεις ζήσει, αυτό που ήταν πιο έντονο, θα έλεγα, το οποίο έχει αποτυπωθεί στη μνήμη σου, έτσι ώστε να το θυμάσαι, και από όλα αυτά που έχουν συμβεί, από τα σύριαλ που έχεις παίξει, από τη Νέα Υόρκη, από τη Ρωσία και πλέον τώρα από την Καλαμάτα. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιο, γιατί είναι όλα, καταρχάς είναι όλα διαφορετικά μεταξύ τους. Ειλικρινά δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι. Είναι όλα έντονα, ενδιαφέροντα, διαφορετικά. Όταν τελείωσες το Λύκειο, τι ήθελες να κάνεις? Να μπω στην Καλών Τεχνών. Αχα, okay. Ήμουν ανάμεσα στα δύο, ή εκεί ή σε δραματική σχολή. Τελικά πήγα σε δραματική σχολή. Ήσουν καλή μαθήτρια? Όχι. Όχι. Άρα... Αλλά μου άρεσε πάντα να διαβάζω πάρα πολύ. Δηλαδή, δύο πράγματα έχω σαν περιουσία. Mm-hmm. Τα καπέλα μου και τα βιβλία μου. Mm-hmm. Δηλαδή, όποιος θέλει να πάρει την περιουσία μου, εκεί θα στραφεί. Τίποτα άλλο. Αυτά είναι. Δηλαδή, η βιβλιοθήκη μου είναι θησαυρός. Τα καπέλα?
Τα καπέλα δεν ξέρω, από μικρή. Αν θυμάμαι, η μαμά μου λέει πάντα ότι όταν πηγαίναμε σε ένα μαγαζί, αν δεν μου παίρνανε παπέλο, θα σκάγα. Δεν με ενδιαφέρουν. Παπούτσια, τσάντες, ξέρεις, ρούχα αυτά. Καπέλα, καπέλα. Πόσα καπέλα έχεις, δηλαδή? Τα μέτρησα πρόσφατα. Εντάξει, δεν είναι πάρα πολλά όσα νόμιζα. 50. Α, οκ. Okay. Νορμάλ. Ναι, okay. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν είναι και φτηνά. Δεν είναι, έτσι, είναι ακριβό σπόρο αυτό. Δεν είναι και... Είναι, ναι. Μπορεί να τύχει να πάρεις και ένα καπέλο που να κοστίζει, να έχει μεγάλη αξία. Μπορεί να πάρεις και ένα καπέλο, ξέρω εγώ, που να είναι με 5 ευρώ, που λέει ο λόγος. Αλλά μου αρέσει, δεν με νοιάζει. Δηλαδή, αρκεί να μου αρέσει ένα καπέλο. Ωραία. Όταν φύγεις λίγο αργότερα, δηλαδή, θα σου δώσουμε κι εμείς ένα καπέλο kiss. Οπωσδήποτε. Δεν φεύγω από εδώ διαφορετικά. Ελπίζω να το φοράς. Βέβαια, είχαμε πολύ καλύτερα καπέλα από αυτά που έχουμε τώρα και θα σου δώσουμε κι άλλα καπέλα, δηλαδή. Περιμένω. Ναι. Ωραία. Okay. Αυτό το ανεξάρτητο πνεύμα που έχεις, που είπα στην αρχή της εκπομπής, δηλαδή σήμερα είσαι εδώ, αύριο είσαι εκεί, μεθαύριο δεν θα ξέρεις που θα είσαι. Πώς προέκυψε, δηλαδή είναι αυτό το απρόβλεπτο που σου αρέσει, κάτι το οποίο θέλεις να γνωρίσεις και δεν σε ενδιαφέρει μια μόνιμη κατάσταση? Γιατί, okay, καθένας χαράς, μεγάλη αναγνωρισιμότητα, ονειροπαγίδα, σε μεγάλα σύριαλ του Αντένα, ας πούμε, εκείνης εποχής, θέατρο, παιδικό θέατρο, Αμερική, Ρωσία, χωρίζεις, φεύγεις, Καλαμάτα τώρα, και δεν είσαι και... μικρή είσαι ακόμα, δηλαδή, αυτό. Καλά, εντάξει, 38 έχω φτάσει, αλλά δεν με νοιάζει η ηλικία. Κοίταξε, είμαι ανήσυχο πνεύμα, okay. Πολύ. Κάποιοι μπορεί να με θεωρούν ανισόρροπη, δεν ξέρω. Σου λέει αυτή, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να βασιστείς επάνω της, ξέρω εγώ. Μπορεί τώρα να είναι εδώ, μετά να είναι εκεί. Υπάρχει μια δόση αλήθεια σε αυτό, αλλά ξέρεις τι, δεν μπορώ να το εξηγήσω ορθολογιστικά. Ανισορροπίας. Δόση ανισορροπίας. Ναι. Μια δόση αλήθειας. Στο ότι μπορεί να με θεωρούν έτσι κάποιοι. Ναι. Αλλά δεν μπορώ να το εξηγήσω ορθολογιστικά. Είμαι έτσι γεννήθηκα. Δηλαδή, ας πούμε, όταν τελείωσα το καφέ της χαράς και έφυγα για Αμερική, με βρίζαν όλοι. Ναι. Πού θα πας, μου λέγανε. Έχεις κάνει τη μεγαλύτερη επιτυχία και θα φύγεις τώρα. Δεν με ένοιαζε τίποτα. Δεν μπορώ να το σκεφτώ έτσι. Θεωρώ, πάντα είχα το φόβο ότι η ζωή περνάει. Είναι πολύ μικρή. Και θέλω να δω όσο περισσότερα πράγματα και να ζήσω όσο περισσότερα πράγματα μπορώ. Αυτή είναι η μεγαλύτερη μου επιθυμία και έτσι άγχος. Μάλιστα. Οπότε δεν μπορώ να καταπιεστώ, να πω ότι ξέρεις, θα βγάλω ρίζες κάπου, ό,τι και να σημαίνει ότι αυτό. Πιθανόν όταν σε κουράζει κάτι, αισθάνεσαι ότι πρέπει να αλλάξεις περιβάλλον? Και αυτό όταν με κουράζει κάτι, αλλά είναι αυτή η μόνιμη ανησυχία που έχω να δω πράγματα. Αυτό. Έτσι μπορώ κάπως να το εξηγήσω. Okay. Να θέσω διαφορετικά την ερώτηση. Ναι. Και πού πιέστηκες πολύ και έφυγες? Από πού τώρα, λες? Από πού, από όλα. Σε όλη αυτή τη διαδρομή σου. Ναι. Πού πιέστηκες πολύ και είπες φεύγω, δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω? Okay. Αυτή είναι μια τελείως διαφορετική ερώτηση. Πού πιέστηκα? Πιέστηκα στη Ρωσία, για παράδειγμα. Πάρα πολύ. Γιατί? Για ευνόητους λόγους. Ήταν όλο το κόνσεπτ τρομακτικά δύσκολο, δεν μιλούσα τη γλώσσα. Η Ρωσία είναι μια πάρα πολύ δύσκολη χώρα, για διάφορους λόγους. Ο λαός είναι τελείως διαφορετικός από εμάς, έχει άλλη ιδιοσυγκρασία. Με το γάμο μου προφανώς, okay, ζορίστηκα, διαφορετικά δεν θα είχα χωρίσει κιόλας. Οπότε ήταν όλα μαζί και εκεί, ναι, ένιωσα ότι πραγματικά πιέστηκα πάρα πολύ και είπα ότι okay, φεύγω. Δεν το είπα ελαφρά την καρδία, δεν είπα ότι εντάξει, okay, ναι. Ήταν μια απόφαση που μου πήρε πολύ καιρό να την πάρω και με πολύ μεγάλο κόπο και δυσκολία. Αλλά χαίρομαι που την πήρα τελικά αυτή την απόφαση. Δεν θέλω να πω κάτι κακό. Ο πρώην άντρας μου μια χαρά άνθρωπος είναι και αυτά. Απλά δεν ταιριάξαμε. Αυτό. Και δεν μου ταιριάξε και η κουλτούρα της χώρας. Καθόλου. Ναι, γιατί αυτοί δεν έχουν δυτικό ευρωπαϊκό. Όχι. Καθόλου. Α, καθόλου. 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 Παραμένουν έτσι. Τέλος πάντων, δεν θέλω τώρα να. Εντάξει, ναι, okay, ο καθένας όπως το αντιλαμβάνεται.
Θα πω απλά ότι είμαστε πάρα πολύ διαφορετικοί σαν άνθρωποι. Αυτό δηλαδή, εμένα όποιος με ξέρει ή και λίγο να με δει κάποιος, καταλαβαίνει αμέσως ότι είμαι ένας άνθρωπος που είμαι έξω καρδιά, που... Καλά, με τις ώρες μου, αλλά τέλος πάντων σε γενικές γραμμές, είμαι πολύ ανοιχτός άνθρωπος. Εκεί είναι όλοι έτσι. Πώς να ταυτιστώ με αυτό και πού να βρούμε τον κοινό κώδικα επικοινωνίας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μάλιστα. Το θέατρο σου λείπει αυτή την περίοδο? Ναι, πολύ. Σου λείπει. Πάντα μου λείπει το θέατρο. Τελευταία φορά δηλαδή που έκανα θέατρο ήταν στη Μόσχα. Ναι, με αγγλική, σε αγγλική γλώσσα. Στα αγγλικά, ναι. Ωραία. Οι Ρώσοι το αγαπούν το θέατρο. Τώρα μου βγαίνουν διάφορες ερωτήσεις. Πάρα, πάρα πολύ. Ένα πράγμα που μου έκανε πολύ πολύ μεγάλη και θετική εντύπωση είναι ότι όχι μόνο το αγαπούν το θέατρο, το σέβονται πάρα πολύ. Πολύ περισσότερο από ό,τι άλλοι λαοί. Θα πας, ας πούμε, σε μια θεατρική παράσταση και θα δεις από τον πιο μεγάλο άνθρωπο μέχρι και το πιο μικρό παιδάκι, δεν κουνιούνται, δεν αναπνέουν, που λέει ο λόγος. Mm-hmm. Εδώ θα δεις ότι, για παράδειγμα, σε μια παιδική παράσταση γίνεται και λίγο χαμός. Δηλαδή τα παιδιά, εντάξει, δεν έχουν ακριβώς, ξέρεις, τον τρόπο να παρακολουθήσουν, δεν έχουν μάθει, δεν, τέλος πάντων, εντάξει, δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες, αλλά εκεί θα δεις ότι τα παιδιά είναι όλα έτσι και από την αρχή ως το τέλος της παράστασης είναι εκεί. Με σεβασμό στους ηθοποιούς, στο θέατρο, σε όλη αυτή την... Ναι. Okay. Νομίζω έχεις πάρει μέρος και σε ένα από αυτά τα σύριαλ του Κοκκινόπουλου, του... Α, του, ναι! Του, ναι. Καλά, ούτε που θυμάμαι. Ναι, πήγα να πω όχι. Α, ναι, έχεις δίκιο. Σε ποιο... δεν θυμάμαι πώς λιγότανε. Ήμουνα, ξέρω εγώ πόσο, 12 χρονών, δεν θυμάμαι πώς ήμουνα. Από τότε δηλαδή... Και από πιο πριν. Τριών χρονών πριν ξεκίνησα. Έτυχε. Έτυχε, ήταν στη μοίρα μου, δεν ξέρω. Αλλά δεν είναι ότι επιδίωξα εγώ. Δηλαδή απλώς έτυχε, με είδαν σε μια παιδική χαρά και ξεκίνησα να κάνω διαφημιστικά και συμμετοχές σε τηλεοπτικές σειρές, φωτογραφίσεις. Έχεις αυτή την παιδικότητα πάντως γενικότερα σαν... Μου το λένε, δεν ξέρω. Πορτρέτο εννοώ, σαν πορτρέτο. Μπορεί. Πώς αισθάνεσαι τώρα που... θα ξανακάνεις ραδιόφωνο μετά από αρκετά χρόνια, εδώ στον Kiss? Ωραία. Ωραία, πραγματικά είναι... έχω πάρα πολλά χρόνια, αλλά μου αρέσει. Mm-hmm. Και ίσως να είναι και κατάλληλη περίοδος τώρα. Δεν ξέρω αν το νιώθεις ποτέ εσύ ή οποιοσδήποτε άλλος άνθρωπος, φαντάζομαι το αισθάνεστε κι εσείς. Δεν νιώθεις καμιά φορά ότι τώρα είναι η κατάλληλη φάση για να κάνεις κάτι? Δηλαδή μπορεί πριν ξέρω εγώ, 6 μήνες να μην είχες τη διάθεση, για παράδειγμα. Τώρα νιώθω ότι ναι, είμαι σε αυτή τη φάση. Ναι, ναι, καλό για μας αυτό. Ναι. Και για μένα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα είσαι κοντά μας. Από αύριο, από την άλλη εβδομάδα, δεν έχει σημασία αυτό. Mm-hmm. Και θα σε γνωρίσουν και οι ακροατές. Mm-hmm. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Αλλά και όσοι παρακολουθούν τα media, αφού ο Kiss θα εμφανίζεται σχετικά συχνά και θα μπορούν να βλέπουν τι ακριβώς κάνεις. Βέβαια, έχουμε και άλλα σχέδια να κάνουμε μαζί. Δεν θα τα αποκαλύψουμε όλα τώρα. Δεν θα τα αποκαλύψουμε όλα τώρα. Ωραία. Δεν έχω κάτι άλλο να σε ρωτήσω. Δηλαδή, νομίζω ότι θα έχουμε όλο το χρόνο και εγώ να σε γνωρίσω καλύτερα και οι ακροατές και ο Μανώλης που ανέλαβε τη σημερινή σκηνοθεσία στο βίντεο το οποίο θα παρακολουθήσουν οι ακροατές λίγο αργότερα από τα social media του Kiss. Τέλος πάντων, μια άλλη ερώτηση. Η συνεργασία σου με το Ρώμα, ας πούμε, με ηθοποιούς και σκηνοθέτες μεγάλους Έλληνες, πώς ήταν? Με όλα αυτά τα Me Too που ακούμε τώρα και όλα αυτά που συμβαίνουν, είχες καμία περίπτωση εσύ τέτοια η οποία... Ευτυχώς όχι. Καμία, απολύτως. Όχι, ίσως σε πολύ 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 μικρή κλίμακα και μάλιστα έγινε μετά από τόσα χρόνια που είμαι στο χώρο, πριν ξέρω εγώ κάτι μήνες. Αλλά πάλι δεν πήρε έκταση, θα σου πω γιατί. Είμαι τυχερή και γιατί πιθανόν ήταν οι συγκυρίες έτσι και δεν έτυχε κάτι, αλλά νομίζω
Και επειδή είμαι και λίγο έτσι πιο δυναμικός χαρακτήρας, είχα πάντα απόσταση, δηλαδή ξέρεις, δεν άφηνα. Αυτό βέβαια είναι και λίγο, έχει μια αδυτή σημασία, δηλαδή κάποιοι μπορεί να με θεωρούν, ξέρω εγώ, σνόμπ ή οτιδήποτε. Το κάνω κυρίως για, είναι μηχανισμός προστασίας. Επομένως, πιθανόν και γι' αυτό να μην είχα ποτέ κάποια τέτοια δύσκολη κατάσταση. Ποια είναι η άποψή σου με όλο αυτό που συμβαίνει τώρα? Είναι πάρα πολύ άσχημο. Τον πόλεμο που έχει, πόλεμος είναι ουσιαστικά, δηλαδή όλα τα κανάλια ασχολούνται από νωρίς το πρωί με τέτοια θέματα. Νομίζω ότι... Περίμενες ότι θα σκάσει κάποια στιγμή αυτό? Ναι. Α, το περίμενες. Ναι, εντάξει, ναι. Αχ, τώρα, κοίταξε, είναι μία ερώτηση αυτή που είναι για πολύ πολύ μεγάλη συζήτηση και γενικώς επειδή έχουν την τάση πάντα να φιλοσοφώ κάποια θέματα. Νομίζω ότι ναι μεν, έγινε ένα, ας πούμε, μικρό ξεσκαρτάρισμα τώρα και έγινε μια μικρή αρχή για να γνωρίσουν οι άνθρωποι καλύτερα το τι συμβαίνει και να προστατεύονται καλύτερα. Αλλά δυστυχώς και χωρίς να θέλω να είμαι, δεν είμαι πεσημίστρια, νομίζω ότι ρεαλιστικά αυτό που έλεγε και ο Χατζηδάκης, αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Mm-hmm. Δυστυχώς αυτή είναι η άποψή μου, αυτό πιστεύω. Είπες πριν ότι έχεις την τάση να φιλοσοφείς. Mm-hmm. Νομίζω ότι σου συνέβη κάτι τέτοιο πριν πολλά χρόνια, φιλοσόφησες κάτι πολύ. Και κατηγορήθηκες ότι εκπροσωπούσες τις, πώς να το πω τώρα, τις ιδέες μιας ακραίας παράταξης τότε στη χώρα. Κατηγορήθηκες χωρίς λόγο δηλαδή, να το πούμε αυτό. Ας το πούμε, αν και πάλι νομίζω δεν έχει και μεγάλη σημασία, θα σου πω γιατί. Πιθανόν όντως να ήρθε η ώρα να το ξεκαθαρίσω αυτό, γιατί τότε... Και μέσα από την απειρία μου λίγο και μέσα από την... γιατί είμαι και αγαθή και ας μην μου φαίνεται, δεν έκανα τις κινήσεις που έπρεπε αμέσως. Με αποτέλεσμα, ξέρεις, αυτό να υπάρχει μετέωρο για πάρα πολλά χρόνια. Από λίγους, αλλά υπάρχει. Οπότε πιθανό να έρθει, ξέρεις, τώρα ο χρόνος να το ξεκαθαρίσω. Ναι, ήταν πάρα πολύ άδικο όλο αυτό που είχε γίνει και δεν κατάλαβα και ποτέ γιατί. Μπορεί να βγει γιατί φιλοσοφείς πολύ, γι' αυτό. Μπορεί. Λες να είναι αυτή η απάντηση τελικά που περίμενα τόσα χρόνια. Αυτή είναι η απάντηση. Την έδωσες μόνη σου την απάντηση. Δεν θα σε ρωτούσα για αυτό το θέμα, αλλά επειδή έδωσες μόνη σου την απάντηση ότι φιλοσοφείς πολύ, αυτό παρερμηνεύτηκε λοιπόν η υπέρμετρη φιλοσοφία σου, παρερμηνεύτηκε και ταυτίστηκε με ένα από τα κόμματα, τα ακραία ας πούμε, κόμματα της, που δεν υπάρχουν σήμερα. Της εποχής και στοχοποιήθηκες και γράψανε τα site τότε. Σε είχε καλέσει κάποια στιγμή και Στεφανίδου σε εκπομπή και προσπαθούσες να δικαιολογήσεις τη φιλοσοφία σου. Προσπαθούσα βασικά να πω άλλα πράγματα, αλλά με το ζόρι πήγαινε αλλού η φάση όλη. Εντάξει, oh well, που λένε και οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Ό,τι έγινε, έγινε. Αν σε γνωρίσει κάποιος, καταλαβαίνει ότι δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Ναι, νομίζω είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο αυτό και από τον τρόπο που ζω όλη μου τη ζωή και από τη φιλοσοφία που έχω, από τις ιδεολογίες μου και από την προσωπικότητά μου και από όλα. Λοιπόν, να ρωτήσουμε. Η Ελένη Λιάσκα στην Καλαμάτα πλέον ζει μόνιμα. Mm-hmm. Συμφωνούμε εδώ. Συμφωνούμε. Στον Kiss, συνεργάτης του Kiss πλέον, μια ταλαντούχα ηθοποιός, η οποία πιστεύω και εγώ και ο Μανώλης ότι μπορείς να μας βοηθήσει σε πάρα πολλά κομμάτια αυτού του ραδιοφωνικού σταθμού, του αγαπημένου ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Και η Ελένη Λιάσκα σύντομα και με θεατρικό εργαστήρι για παιδιά και για μεγάλους. Mm-hmm, σωστά. Αυτά. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εύχομαι να σε αγαπήσει και ο κόσμος εδώ που σε αγάπησε μέσα από όλα αυτά τα σύριαλ που σε παρακολουθούσε όλα αυτά τα χρόνια. Σε ευχαριστώ πάρα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πολύ.